Καλή μου φίλη, καλά μου παιδιά. Σήμερα θα συζητήσουμε ένα πολύ hot θεματάκι πάνω στην πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων. Λοιπόν, πάτε σοκολάτες, πίτσες, παιδιά. Πάτε να τις κόψουμε να δούμε πόσα κομμάτια είναι, να απολαύσουμε ένα γευστικό θέμα πάνω στην πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων. Υπομονή, φύγαμε, ξεκινάμε. Λοιπόν, παιδιά, ας πούμε ότι έχω το 2 τέταρτα και θέλω να αφαιρέσω πιο. Θα προσθέσω μάλλον να πάμε λίγο σε πρόσθεση το 3 δεύτερα. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, για να κάνω πρόσθεση ή αφαίρεση κλασμάτων πρέπει εδώ να έχω τον ίδιο παρανομαστή. Αν δεν έχω τον ίδιο παρανομαστή, δεν γίνεται. Κατάλαβες. Λοιπόν, οπότε έχουμε το 4 και το 2. Τι κάνουμε λοιπόν, παιδιά, για να το ανακαλύψουμε αυτό. Πάμε και βρίσκουμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο, τον αριθμό 2 και 4. Τον παρανομαστό δηλαδή. Ποιο είναι ο μικρότερο αριθμό δηλαδή που διέρεται και με το 2 και με το 4. Για να πάμε, καλή μου φίλη, στον πίνακα των δεκάδων. Έχουμε το 2. Τα πολλαπλάσια του 2 ποια είναι, για να δούμε. Τα πολλαπλάσια του 2 είναι το 2, το 4, το 6, το 8, το 10, η ζυγή, έτσι. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 κτλ. Και πάει λέγοντας, έτσι. Λοιπόν. Συνεχίζει, παιδιά, και δεν σταματάει καθόλου, έτσι. Και έχουμε και τα πολλαπλάσια του 4. Δηλαδή έχουμε το 4, 8, είναι το μοτίβο των αριθμών που ανεβαίνουν ένα 4. 12, 16, 20. 24 και 4, 28 και 4, 32 και 4, 36 και 4, 40, δηλαδή η προπήρια 4. Λοιπόν, βλέπετε εδώ, παιδιά, στους αριθμούς 4, το 4 είναι πολλαπλάσιο και του 2 και του 4. Όπως και το 8, είναι κοινό πολλαπλάσιο και του 2 και του 4. Αυτά που βλέπετε και μπλε και κόκκινο μαζί, είναι κοινά πολλαπλάσια και του 2 και του 4. Είμαι όμως, καλή μου φίλη, τι θέλουμε, το ελάχιστο, δηλαδή το μικρότερο από αυτά τα κοινά πολλαπλάσια, έτσι. Το μικρότερο από αυτά τα κοινά πολλαπλάσια, παιδιά, ποιο είναι, το 4. Αυτό είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο του 2 και του 4. Είδατε, καλή μου φίλη, πόσο πίνακα στο δεκάδο μας τα οπτικοποιεί τόσο γλυκά και όμορφα για να κάνουμε τη δουλειά μας. 4. Άρα τι. Αυτά τα κλάσματα πρέπει να τα μετατρέψω σε ισοδύναμα με παρανομαστή του 4. Αυτό είναι ήδη τέταρτα, οπότε δεν χρειάζεται καμία μετατροπή. Είναι σαν να λέμε, δηλαδή, επί 1. Άρα, άμα το κάνεις επί 1, θα είναι το ίδιο 2 τέταρτα. Είναι αυτό, ρε παιδάκια, που μας βάζουν στο σχολείο ένα καπελάκι εδώ που βάζει πάνω το 1, έτσι. Αυτό όμως είναι δεύτερα. Για να γίνει το δεύτερα, τι, τέταρτα, πρέπει να το πολλαπλασιάσω επί 2 φορές. Αλλά επί 2 πρέπει να πολλαπλασιάσω και τον αριθμητή. Είναι αυτό το καπελάκι που βάζουμε εδώ πάνω, έτσι, το 2. Άρα έχουμε 2 ή 3, 6 τέταρτα. Εντάξει, καταλάβατε. Είναι σαν να έχω πάρει, παιδιά, μία πίτσα, έτσι, και να την έχω χωρίσει σε 4 κομμάτια. Έτσι, οπότε έχουμε 2 τέταρτα, δηλαδή από τα 4 κομμάτια έχω φάει τα 2. Εντάξει. Και 6 τέταρτα. 6 τέταρτα σημαίνει τι? Ότι πήρα τα 4 τέταρτα που είναι από την πίτσα, 4 τέταρτα, και άλλα 2 τέταρτα ακόμα. Και άλλα 2 τέταρτα. Αυτό δηλαδή, και αυτό και αυτό. Άρα συνολικά είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Έτσι, πόσα είναι συνολικά, παιδιά? 2 τέταρτα και 4 τέταρτα. Αλλά 2 τέταρτα. Άρα συνολικά, παιδιά, αυτά πόσα είναι? 8 τέταρτα. Να το. 4 και 2, 6 και 2, 8. 8 τέταρτα, δηλαδή συνολικά, παιδιά, 2. Δηλαδή συνολικά, εγώ έφαγα 2 πίτσες. Γιατί είναι μία ολόκληρη, μισή από εδώ και μισή από εδώ. Άρα μισή και μισή μία. Και άλλη μία 2. Εδώ, παιδιά, πόσο λογικά και όμορφα εξηγούνται όλα. Εσείς τώρα, καλοί μου φίλοι, μπορείτε να πάτε και να κάνετε άλλη μία σκισούλα. Έτσι. Ποια μπορείτε να κάνετε? Μπορείτε να πάρετε το 3 πέμπτα συν 1 τέταρτο. Δοκίμασε. Ποιο είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο του 4 και του 5? Δηλαδή, άμα πάρεις τον πίνακα των δεκάδων εδώ πέρα, τι θα βρεις? Δεν προσπάθησε. Του 4 και του 5, έτσι. Λοιπόν, του 4 είναι αυτά που έχουμε χρωματίσει με κόκκινο και του 5 ποια είναι? Θα τα χρωματίσω με 2 κόκκινες γραμμές, έτσι. Τα πολλαπλάσια του 5 ποια είναι? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40.